έχει μια ευαισθησία πάνω στα θέματα της φωτιάς. Κύριε Πετρόπουλε, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, καλή σας μέρα. Είναι μνήμες από το παρελθόν που μας παρακινούν για να αντιμετωπίζουμε με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους προβλήματα. Ευτυχώς το πυροσβεστικό σώμα πολύ έγκαιρα αντιμετώπισε τους μεγάλους κινδύνους με 26 μέσα οχήματα που επιχειρούν και πολλά πεζοπόρα τμήματα. Είναι και δύο αεροπλάνα πυροσβεστικά νωρίτερα που έκαναν κατασβέσεις σε σημεία τα οποία δημιουργούν κινδύνους αναζωπήρωσης. Ελπίζω, γιατί τα πράγματα παραμένουν επικίνδυνα, δεν έχουμε μεγάλο μέτωπο πυρός. Επομένως, κύριε Υπουργέ, από την ενημέρωση και εσείς που έχετε και από τα όσα βλέπετε εκεί, με την υπάρχουσα κατάσταση αισιοδοξείτε ότι αν δεν αλλάξουν δραματικά οι καιρικές συνθήκες θα πάει προς καλύτερη πορεία το μέτωπο εκεί? Ναι, αλλά υπάρχει κίνδυνος να ενταθούν οι άνεμοι. Μάλιστα. Και να έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο εδώ είναι μεγάλες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Θα μας τα πει και ο στρατηγός όλα αυτά, ο περιφερειάρχης του πυροσβεστικού σώματος. Εκείνο που εγώ βλέπω, είχα και μια επικοινωνία πρωί-πρωί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αποστόλου, που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, να δούμε τι ζημιά έχουμε στο φυτικό. Υπάρχουν ζημιές στην παραγωγή? Υπάρχουν ζημιές, δεν τις έχουμε ακόμα με ένα τρόπο χαρτογραφήσει, με ένα ακριβή τρόπο χαρτογραφήσει. Υπάρχουν ζημιές. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι πρόωρο να κάνω μια εκτίμηση. Ναι, πρώτα να σβήσει η φωτιά και μετά να γίνει η αποτίμηση. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι κάναμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης νωρίτερα, τον πήρα τηλέφωνο στο Λουξεμβούργο. Θα κάνουμε μια εκτίμηση των ζημιών και να δούμε με προγράμματα. Μάλιστα. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχουν σοβαρές. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε και στο στούντιο από Τετάρτη, Πέμπτη, για να συζητήσουμε και για τον ΕΦΚΑ και για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά που έχουμε στην επικαιρότητα. Να πάμε και στον υποστράτηγο. Τον κύριο Κυριακόπουλο. Να πάμε όμως και στον κύριο Κυριακόπουλο να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο της φωτιάς. Καλή σας μέρα για από μένα. Να πω ότι μέχρι αργά τη νύχτα είχαμε τρία ενεργά μέτωπα, τα οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα για τα τρία χωριά που γειτνιάζουν της Πυρκαγιάς, τη Φρίξα και τα άλλα δύο χωριά, της Κιλουντία και τα Καλυβάκια. 26 πυροσβεστικά οχήματα αυτή τη στιγμή επιχειρούν και με 14 άνδρες πεζοπόρο και πληρώματα 60 ανδρών. Κλιμακωτά μέχρι το απόγευμα θα φτάσουμε τα 35 οχήματα και 25 άτομα πεζοπόρο, ώστε μέχρι το βράδυ, αν μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, να μπορέσουμε να δώσουμε την πυρκαγιά σε μερικό έλεγχο. Κύριε Κυριακόπουλε, από την πρόβλεψη που είχαμε, μας έδωσε ο Σάκης Αρναουτογλού, υπάρχει ένα παράθυρο έντασης των ανέμων, 4, 5, 6, όχι παραπάνω όμως. Είναι ένα τετράωρο από ό,τι μας είπε, αλλά μετά πέφτουν οι άνεμοι, συν το ότι υπάρχει και μία κίνηση για να υπάρξουν βροχές προς την ευρύτερη περιοχή που μπορεί να πλησιάσουν και στην συγκεκριμένη, η πιθανότητα είναι 50%. Επομένως, δίνεται ένας χώρος ώστε να δράσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να θέσετε υπό έλεγχο όλη την πυρκαγιά. Ξέρετε τι γίνεται, αυτή η πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί δεν κατέκαυσε τα πάντα στο πέρασμά της. Έχει αναπτυχθεί η φωτιά αυτή με κυλιδώσεις, με αποτέλεσμα κάθε κυλίδα να μας ξεκινάει μια καινούργια πυρκαγιά. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα. Λόγω της έντασης των ανέμων, κύριε Κυριακόπουλε, και έφυγαν οι φλόγες. Ναι, ένταση των ανέμων 8 έως 10 μποφόρ εδώ τοπικά μας έδωσαν. Ναι. Και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως μας είπε ο Σάκης Αρναούτογλου, 34 βαθμούς στην περιοχή και Σαββατοκύριακο. Ναι. Είχαμε συνθήκες καλοκαιριού. Μάλιστα. Επομένως, η εικόνα που έχετε, κύριε Κυριακόπουλε, για τις επόμενες ώρες σε σχέση με τους ανέμους και αυτές τις μικρές αιστείες φωτιάς, ποια είναι? Πώς φαίνεται να εξελίσσεται σε σχέση με τον καιρό?
Κοιτάξτε, αν μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, εμείς θα προωθήσουμε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα με τη βοήθεια των ερπιστριοφόρων μηχανημάτων που μας έχει εδώ διαθέσει η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος, ώστε να το προωθήσουμε δίπλα στο μέτωπο και να κάνουμε ολική κατάσβεση. Μάλιστα. Και τα ενέργεια μέσα είναι εντάξει, σας καλύπτουν? Είχαμε όλο το πρωί 2 καναντέρ και τώρα περιμένουμε το ελικόπτερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πολιτική μας συζήτηση.